Κατερίνα Κόνστα να κάνει δική του εκπομπή Μαρία μου. Ήρθε η στιγμή. Είμαι ό,τι προλάβει. Ό,τι προλάβω. Θυμάσαι από τη δεύτερη. Έλα, κάνε. Ζούμε σε τη δεύτερη εκπομπή του αέρα φέτο. Έτσι θα ξεκινάει η καινούργια του εκπομπή, λοιπόν, με World News. Τέλος πάντων, είναι και αυτό μια ιδέα. Είναι. Λοιπόν, όχι, η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να, απλά να φανεί αυτό, ρε. Λοιπόν, πάμε με το Oppenheimer που είναι η ταινία η οποία με 7 βραβεία Όσκαρ θέρισε φέτος και συζητήθηκε πάρα πολύ και ειδικά ο σκηνοθέτης, ο Κρίστοφερ Νόλαν, για τον οποίο έχουμε δει από τον οποίο πολλές ταινίες σε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας για το Oppenheimer και αυτό συνοδεύεται από ένα τεράστιο μπόνους. Λοιπόν, τι εννοείς μπόνους? Λοιπόν, η αμοιβή του μαζί με τα μπόνους εισπράξεων, μαζί με τον μπόνους κατάκτησης Όσκαρ, θα ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Να σας πω, για να καταλάβετε το μέγεθος, 100 εκατομμύρια ήταν το budget της ταινίας. Η ταινία αυτή έχει ήδη κάνει τζίρο 990 εκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει λοιπόν ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο ότι αν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο εισπράξεις, το μπόνους του σκηνοθέτη θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και να σας πω το εξής, μετά την κατάκτηση των 7 αγαλματιδίων, το Oppenheimer βγήκε σε άλλες 1000 αίθουσες την επόμενη μέρα στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Κάτι που σημαίνει ότι το 1 δισεκατομμύριο θα ξεπεραστεί και θα συντριβεί. Κάτι που σημαίνει ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν θα βάλει ακόμα περισσότερα εκατομμύρια. Να τα χαίρεται. Να τα χαίρεται. Ο άνθρωπος βέβαια δεν είναι. Δεν τα πήρε από εμάς. Μακάρι να τα πάρει. Λοιπόν, Kate Middleton είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες και αφορά στις φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα μετά την εγχείρηση και την ασθένεια και όλα αυτά τα οποία έχει περάσει. Βγήκαν κάποιες φωτογραφίες από ένα αυτοκίνητο. Μία φορά με τη μαμά της και μία φορά κάποιο άλλο πλάνο. Ωστόσο, αυτό που απασχόλησε πιο πολύ είναι μία φωτογραφία που έβγαλε με τα παιδιά της. Αυτή εδώ η φωτογραφία λοιπόν είναι. Εδώ βλέπουμε και το περιοδικό Vogue γύρω-γύρω. Η φωτογραφία αυτή από τα πρακτορία, τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, απεσήρθη ως φωτογραφία που έχει πειραχτεί πάρα πολύ. Η Kate Middleton ομολόγησε ότι εγώ εντάξει, κάποια στιγμή έπαιζα λίγο με το Photoshop, επεξεργάστηκε τη φωτογραφία σε πάρα πολλά σημεία. Και βγήκαν λοιπόν να. Δεν είχε να κάνει όμως με το πρόσωπο, δηλαδή τα σημεία που είχαν εστιάσει εξ αρχής. Τα σημεία ήταν χέρι, η ζακέτα, το μαλλί. Το φερμουάρ, ναι. Ναι, και διάφορα άλλα σημεία. Τώρα και αυτό με τη Vogue. Αυτό λοιπόν βγήκε κάποιος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά από το Photoshop και πήρε ένα εξώφυλλο παλιό της Vogue, τα συνέκρινε με AI και είπε ότι το εξώφυλλο της Vogue έχει κόψει η Kate τη φωτογραφία. Έχει βάλει και έχει κάνει ένθεση το πρόσωπο για να φτιάξει ουσιαστικά μια ψεύτικη. Άρα δηλαδή ότι είναι όλοι ψεύτικοι. Ότι είναι όλο ψεύτικο. Δεν είναι μόνο ότι έπαιξε λίγο σε κάποια σημεία. Όχι, είναι όλο κατασκευασμένο. Και αυτό τι πρόβλημα υπάρχει, λένε τώρα τα πρακτορία. Δηλαδή δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τη βασιλική οικογένεια για οτιδήποτε ανεβάζει. Δηλαδή μήπως και οι φωτογραφίες από το αυτοκίνητο ήταν προϊόν Photoshop. Και όπως καταλαβαίνετε. Και ανησυχητικό αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί να βγει μία φωτογραφία. Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς. Είναι οι προτάσεις είναι περίεργες. Μία απλή φωτογραφία στον κήπο του σπιτιού, αλλά από την άλλη εκτέθηκε πάρα πολύ η ίδια κάνοντας το tweet και ζητώντας συγγνώμη και λέγοντας ότι εγώ είμαι μία. Ναι, νομίζω ήταν. Αγαπάω τη φωτογραφία αριστεχνικά και λίγο πειραματίζομαι. Όπως κάνει όλος ο κόσμος, με μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι σαν να έχει πει ψέματα αν ισχύει αυτό με τη Vogue. Προφανώς. Χειρότερο από την εμπιστοσύνη, ας πούμε, στο γραφείο τύπου το βασιλικό, που ακριβώς στέλνει και εγκρίνει αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό είναι ότι ενέκρινε. Εντάξει, το κάθε μέλος βασιλικής οικογένειας έχει το δικό του γραφείο τύπου. Περίεργο. Εγκρίθηκε αυτή η φωτογραφία. Παπαρατσικές δεν έχουν υπάρξει άλλες. Παπαρατσικές. Που να μην έχουν βγει από το. Όχι, τον τελευταίο καιρό όχι. Εντάξει, υπάρχουν παπαρατσικές που δεν εγκρίνονται βέβαια από τα γραφεία τύπου, αλλά έχουμε πολύ καιρό να δούμε από το συγκεκριμένο. Με το William ζευγάρι. Και την πορεία που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, λένε και κάτι. Ναι, ναι. Υπάρχουν, εκφράζονται φόβοι ότι ακόμα και αυτές είναι και αυτές προϊόν φωτομοντάζ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μάθιου Πέρι, όπου στις 10 Απριλίου θα ανοίξει και επίσημα η διαθήκη του αδικοχαμένου και πολύ αγαπημένου Chandler Bing από τα Φιλαράκια. Ο Μάθιου Πέρι λοιπόν δεν άφησε πολύ μεγάλη περιουσία. Τα μετρητά ήταν περίπου 1 εκατομμύριο, μαζί όμως με κάποια ακίνητα και κάποια άλλα πράγματα. Όμως κάθε χρόνο. Για μπαίνουν, αυτό που έκανε. Ναι, κάθε χρόνο μπαίνουν στο λογαριασμό του περίπου 15 με 20 εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματα, από τα Friends κάθε Λύθια. Χρόνο. 20 εκατομμύρια το κάθε μέλος. Άρα τα ξόδευε αυτά τα χρήματα. Τα ξόδευε, ναι, όπως ήθελε. Στη διαθήκη του λοιπόν, η οποία συνετάχθη το 2009, είχε πει δύο πράγματα. Δημιουργεί ένα καταπίστευμα με χρήματα τα οποία χρήματα ακίνητα μπαίνουν εκεί και καλεί ως διαχειρίστρια τη μάνατζέρ του, η οποία δέχθηκε να είναι διαχειρίστρια αυτής της περιουσίας και άλλη μια φίλη του, η οποία δεν το δέχτηκε.
Και επίσης είπε το εξής από το 2009 και με το, έγραψε το 2009, άρα πριν 15 χρόνια. Αν αποκτήσω παιδιά, είχε πει, τα παιδιά αυτά δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα διαχείριση στην περιουσία μου, όποια έχει προκύψει από τότε. Και είναι λίγο περίεργο, γιατί μας προκάλεσε λίγο περίεργο. Ίσως ή ήξερε ότι δεν θα έχει παιδιά, δεν θα κάνει, ή τέλος πάντων αποφάσισε να μην τα εμπιστευτεί. Θα το μάθουμε στις 10 Απριλίου τι θα γίνει ακριβώς με αυτά τα χρήματα και το ποιος θα τα διαχειρίζεται. Πάντως κάθε χρόνο και για πολλά χρόνια ακόμα, 20 εκατομμύρια δολάρια. Θέλουν να πάνε σε κάποιο, να θέλουν να πάνε, να θέλει να πάνε τα χρήματα κάπου φιλανθρωπικά, κάτι. Είχε πει στο παρελθόν ότι εγώ θα ήθελα να αφήσω το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι και να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Και ήθελε, είχε πει και όλα στην τελευταία του συνέντευξη ότι δεν θέλω όταν σκέφτονται Μάθιου Πέρι να λένε φιλαράκια, αλλά να λένε μια φιλανθρωπία. Αυτό έχει ένα λόγο για τα παιδιά. Ναι. Ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εκείνο. Γι' αυτό και έβαλε διαχειρίστρια την άμεση συνεργάτη του, προφανώς ξέρει τι να τα κάνει. Μάλιστα. Αυτά τα πάμε ωραία. Πάρα πολύ ωραία.